Η κυρία Μιχοπούλου από την εφημερίδα Ντοκουμέντου. Κύριε Τσιόδρα, ποια ήταν τα επιστημονικά δεδομένα που προκάλεσαν το κλείσιμο των σχολείων, και ποια είναι τα επιστημονικά δεδομένα που προκαλούν το άνοιγμα των σχολείων. Ναι, νομίζω ότι τα επιστημονικά δεδομένα προκαλούν το άνοιγμα των σχολείων. Τα είπα ένα προ ένα, τα μέτρησα κιόλα. Αυτό νομίζω να μην τα επαναλάβω. Τα επιστημονικά δεδομένα που οδήγησαν στο κλείσιμο των σχολείων ήταν λιγότερα. Ήταν πολύ λιγότερα. Και ήταν δεδομένα που αφορούσαν όχι τον νέο κορονοϊό, αλλά τη γρήπη και γινόντουσαν εκτιμήσει και προεκτάσει των εκτιμήσεων με βάση τα δεδομένα τη γρήπη. Βλέποντα όμω την ανησυχητική εκθετική διασπορά του ιού, υπολογίζοντα ότι ένα περίπου 10% θα ήταν σημαντική μείωση τη διασπορά στον πληθυσμό, εάν αυτή προερχόταν από τα παιδιά, και κάπου τόσο υπολογιζόταν από διάφορα μαθηματικά μοντέλα, θα είχαμε ένα πολύ σημαντικό παράγοντα να παρέμβουμε και έπρεπε να το κάνουμε νωρί. Έπρεπε να το κάνουμε με ευαισθησία. Έπρεπε να ξέρουμε περισσότερα δεδομένα για το αν τα παιδιά είναι ή δεν είναι ευπαθή ομάδα. Και τότε είχαμε δεδομένα πολύ λιγότερα από αυτά που έχουμε σήμερα. Άρα, ναι, τα σχολεία δεν τα κλείσαμε. Τα σχολεία εισηγηθήκαμε να κλείσουν, ώστε να υπάρχει μια περιορισμένη διασπορά τη νόσου σε αυτή την αρχική φάση. Με τι αβεβαιότητε που είχαμε τότε, που είναι λιγότερε τώρα. Και νομίζω καλά το κάναμε. Οι μαθηματικέ μα εκτιμήσει μα έχουν οδηγήσει, παρά το γεγονό ότι έγιναν ταυτόχρονα το κλείσιμο των σχολείων με κάποιου άλλου χώρου, όπω οι χώροι εστίαση, των καφέ, των κινηματογράφων, εκείνη την εβδομάδα, θεωρούμε πως συμμετείχε σε ένα μικρό ποσοστό στη μείωση του αναπαραγωγικού ρυθμού τη επιδημίας, ο οποίος έπεσε ραγδαία μετά την αφορμηγή του απαγορευτικού. Άρα, ε, θεωρούμε ότι υπήρξε μια μικρή συμμετοχή των σχολείων και αυτό δεν αναιρεί την απόφαση για να προχωρήσουμε στο άνοιγμα των σχολείων. Και εξήγησα νομίζω του λόγου. Ε, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ο στόχο να μηδενίσουμε την κυκλοφορία του ιού. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο, για να μην πω τελείω αδύνατο. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να μετριάσουμε την κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα.